Άνοιξε και πάλι συζήτηση μετά την απόφαση δικαίωσης της αποκεντρωμένης διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην προσφυγή που είχε καταθέσει Δημοτική Σύμβουλος Καβάλας Αναστασία Ιωσιφίδου σχετικά με τη συμφωνία ΕΤΑ Δήμου Καβάλας για την ακτή της Καλαμίτσας. Όπως υπογράμμισε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις της στο ένα τσάνελ η κυρία Ιωσιφίδου, δεν μπορεί ο Δήμος Καβάλας που εμφανίζεται σήμερα κύριος της ακτής να αποδέχεται την παραχώρηση στο Δήμο Καβάλας της ακτής Καλαμίτσας. Ενώ μάλιστα έκανε λόγο και για το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ακριβής προσδιορισμός της έκτασης που παραχωρείται και ως προς την ασάφεια κυριότητας των συγκεκριμένων εκτάσεων. Γίνεται δεκτή η προσφυγή της Ιωσιφίδου Αναστασίας ως προς το λόγο του μη ακριβούς προσδιορισμού της έκτασης που παραχωρείται και ως προς την ασάφεια κυριότητας των συγκεκριμένων εκτάσεων. Μέσα στην προσφυγή μου λοιπόν, κύριε Ατζεμιδάκη, ανέφερα ότι η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δεν προσδιορίζει, δεν ανέφερε ποια είναι η έκταση δηλαδή που η ΕΤΑΔ παραχωρεί στον Δήμο Καβάλας με αντάλλαγμα. Ποια έκταση από την περιοχή της Καλαμίτσας. Ήτανε αόριστη και αφηρημένη. Η απόφαση λοιπόν της Οικονομικής Επιτροπής, η κατάπτυστη αυτή για μένα απόφαση που είναι σε βάρος των συμφερών του Δήμου Καβάλας, ανέφερε για 28.700 τετραγωνικά μέτρα. Η απόφαση του δικαστηρίου της Καβάλας δικαιώνει την ΕΤΑΔ για 13.000 περίπου τετραγωνικά μέτρα και έρχεται δηλαδή ο Δήμος Καβάλας τελικά να συμβληθεί με την ΕΤΑΔ για περισσότερα τετραγωνικά μέτρα. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα στοιχεία η αποκεντρωμένη δεν μπορούσε να τα παραβλέψει. Η ιδιοκτήτης, σας δείχνω τώρα τυχαίνω, από τα τρία δεν μπορώ να τα κρατάω και τα τρία. Ναι, είναι λογικό. Τι λέει εδώ, η ιδιοκτήτης είναι ο Δήμος Καβάλας. Κυριότητα του Δήμου Καβάλας. Και σε αυτό, η ιδιοκτήτης ο Δήμος Καβάλας. Και σε αυτό, η ιδιοκτήτης ο Δήμος Καβάλας. Η δική του απάντηση έδωσε μέσα από την εκπομπή αναλυτής του ένα τσάνελ ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, κάνοντας λόγο πως δεν υπάρχει καμία σάφεια όσον αφορά τον προσδιορισμό της έκτασης, ενώ θεώρησε ως λανθασμένη την κυριότητα του Δήμου Καβάλα στο κτηματολόγιο της ακτής Καλαμίτσας. Καμία σάφεια δεν υπάρχει και θα σας εξηγήσω αμέσως. Ναι, ναι. Καταρχήν από τα 11 στρέμματα που λέει, ενώ εμείς ποτέ δεν αναφέραμε ότι ήταν 26-28, λέει πώς είναι δυνατόν εμείς να λέμε ότι είναι 28 στρέμματα και τα ΚΑΕΚ να βγαίνουν 11 στρέμματα. Το εξηγήσαμε αυτό στο υπόμνημα που υποβάλαμε και από τα 26 πώς γίνανε τα 11 ήταν ότι αυτό ήταν το 1985. Ήταν πραγματικά τα στρέμματα τα οποία παραχωρήθηκαν ήταν 28 στο Δήμο Καβάλας. Ήδη έχουμε ζητήσει από την ΕΤΑΔ και θα μας στείλουν το τοπογραφικό όπου θα φαίνονται ακριβώς ποια είναι τα ΚΑΕΚ και ποια είναι η έκταση η οποία δίνεται. Αυτό λοιπόν ξεπερνιέται. Κοιτάξτε, φυσικά και έγινε λανθασμένα. Δηλαδή τι θα ήμασταν τόσο ανόητοι να, όταν έχουμε μια δική μας περιουσία να μας την νοικιάζει κάποιος άλλος. Καταρχήν υπάρχει το παραχωρητήριο με το οποίο μας είχε παραχωρηθεί τότε για 30 χρόνια από τον συγχωρεμένο τον Αθανασιάδη. Μας παραχωρούν λοιπόν τι, κάτι που είναι δικό μας. Επιθυμώ να μάθω ποια σύμβαση πρόκειται να υπογράψει ο Δήμος Καβάλας με την ΕΤΑΔ όταν αυτήν τη στιγμή η κυριότητα της ακτής Καλαμίτσας ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δήμο Καβάλας, διερωτήθηκε μεταξύ άλλων η κυρία Ιωσιφίδου. Άκουσα και τον κύριο Δήμαρχο που είπαν ότι θα προχωρήσουν κανονικά στη σύμβαση. Να μου πούν λοιπόν ποια σύμβαση θα υπογράψουν όταν αυτή τη στιγμή ιδιοκτήτης δεν είναι η ΕΤΑΔ. Για να λάβει την απάντηση από πλευράς του Δημάρχου Καβάλας ότι και πάλι θα έρθει προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή η συγκεκριμένη συμφωνία ΕΤΑ Δήμου Καβάλας και πως πρόκειται να προχωρήσει άμεσα. Εν μέρη καταρχήν έχει γίνει δεκτή η ένσταση της κυρίας Ιωσιπίδη. Ναι, έχει ακυρωθεί η απόφαση η οποία έχει υπάρθει. Όχι. Θα ξαναφέρουμε στην Οικονομική Επιτροπή. Α, θα ξαναέρθει προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή. Προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή. Όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο όμως, στην Οικονομική Επιτροπή. Ό,τι προβλέπεται από την Οικονομική Επιτροπή, ούτως ή άλλως η ένσταση την οποία έκανε η κυρία Ιωσιφίδου, της απέριψαν τη δικαιολογία, το αιτιολογικό μάλλον, ότι έπρεπε να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και ότι δεν ήταν αρμόδια η οικονομική. Θα ξαναπεράσει λοιπόν από την Οικονομική.